Καλά, καλά τα ταξίδια, αλλά έχουν και αυτά τα δικά τους. Λέγαμε και διάφορα εδώ στο διάλειμμα. Λέγαμε, ναι και δεν. Παρόλα αυτά, ως καλύτερη έτσι περιοχή για να φιληθεί ένα ζευγάρι, ψηφίστηκε η Σιτία. Ανάμεσα σε πολλές χώρες, άλλες που ήταν υποψήφιες, φωτογραφίες που έστειλαν street artists και είναι διαγωνισμός. Διάλεξαν τα πιο όμορφα και ρομαντικά σημεία που μπορεί κάποιος, τα ζευγάρια δηλαδή, για να φιληθούν. Ναι, και έκαναν τις προτάσεις τους. Αυτά τα σημεία λοιπόν τα σηματοδοτούσαν. Δηλαδή, βάζανε ένα αυτοκόλλητο, όπως βλέπουμε και στο monitor μας, που έλεγε This is a good kiss spot. Έτσι λοιπόν, στην Κρήτη σκέφτηκαν να προτείνουν και να δείξουν τις ομορφιές του νησιού και στείλανε τις αντίστοιχες φωτογραφίες και έγινε. Αυτά που βλέπουμε τώρα, Αλεξία, είναι διάφορα άλλα μέρη. Να, εδώ είναι, είναι το, τα το μέρη που, είναι, το Παρίσι, που στείλανε οι διάφορες χώρες που είναι τα προτινόμενα μέρη. Εδώ είναι στην Αυστραλία. Για να βραβευτούν. Εδώ είναι το Σίδνεϊ. Τελικά όμως. Αυτή η γέφυρα εκεί τι. Η δική μας η Σιτία. Η γέφυρα είναι δικιά μας. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, όχι. Δεν ασχολούμαστε με τους άλλους υποψήφιους. Σημασία έχει ότι κέρδισε η Σιτία. Και θέλω να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Κατερινίδη, που είναι ο αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Σιτίας, και τον κύριο Στέφανο Βενιαμάκη, ο οποίος είναι φωτογράφος. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σιτία. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που διαλέξαν έτσι για αυτό το διαγωνισμό τη Σιτία. Είναι πολύ όμορφο και σίγουρα και μέσα από αυτό τον διαγωνισμό θα διαφημιστεί και η χώρα μας, αλλά και η Σιτία συγκεκριμένα. Βλέπουμε τώρα και την φωτογραφία από το σημείο αυτό το οποίο επέλεξαν. Για πείτε μας λίγο, αυτό το σημείο που βρίσκεται ακριβώς? Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα παγκόσμιο project που έχει ξεκινήσει από μια ομάδα street artist, όπως αναφέρατε. Ναι. Η ομάδα λέγεται 07-07, δηλαδή 07-07. Και αυτοί ουσιαστικά επιλέγουν κάποια μέρη στον κόσμο, τα οποία τα προτείνουν για ένα φιλί. Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν, επειδή όπως καταλαβαίνετε όλοι θέλανε να είναι μέρος αυτού του project, διοργάνωσε ένα διαγωνισμό στα social media, όπου ο καθένας μπορούσε να ανεβάσει μια φωτογραφία από την περιοχή του ή από όποια περιοχή πίστευε αυτός ότι ενδείκνυται για μια τέτοια πράξη. Και αυτοί μπαίναν οι χρήστες πάλι από όλο τον κόσμο και λέγανε ουσιαστικά με ένα like αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει η συγκεκριμένη τοποθεσία. Για πείτε μου. Ευτυχώς κάτι. Ευτυχώς για εμάς κερδίσαμε εμείς, οπότε γι' αυτό βρισκόμαστε τώρα. Πόσα like πήρε η Σιτία με την φωτογραφία αυτή? Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι το νούμερο ακριβώς. Μεγάλο, φαντάζομαι. Πρώτη με διαφορά, ναι. Υπήρχε μεγάλη διαφορά. Εσείς πώς το εξηγείτε τώρα? Εμείς βέβαια βλέπουμε όλη αυτή την ομορφιά, αλλά πώς εξηγείτε ότι η Σιτία κέρδισε, ας πούμε, αυτά τα κλασικά και πολύ διαφημισμένα μέρη, όπως είναι, ας πούμε, το Παρίσι που λένε, ξέρω εγώ, το Παρίσι, η πόλη των ερωτευμένων και όλα αυτά. Πώς πιστεύετε ότι νίκησε η Σιτία? Θεωρώ ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνετε σε αυτή που ψήφισα. Και όχι σε εμένα. Σωστά, σωστά. Τώρα να ρωτήσουμε και τον αντιπρόεδρο των ξενοδοχείων Σιτίας. Μετά από αυτή την πρωτιά, είδατε ότι υπήρχε, ας πούμε, μεγαλύτερη κινητοποίηση ως προς τα ξενοδοχεία της Σιτίας? Μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι σίγουρα θα βοηθήσει, αν και η περιοχή μας, οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στη Σιτία, έχουν ένα πιο ρομαντικό προφίλ. Γιατί ξεχνάμε ότι από εδώ πέρα ήταν ο Βιτέντος Κορνάρος, ο Ερωτόκουφος και η Αρετούσα γράφτηκαν για αυτήν εδώ την περιοχή. Αλλά βέβαια σίγουρα και ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα βοηθήσει όσον αφορά την ανάπτυξη του τουριστικού προφίλ της Σιτίας. Έτσι, μπορεί να γίνει προορισμός πολύ συγκεκριμένα, αν και πολλοί ξένοι επιλέγουν την Σιτία για τις διακοπές τους, αλλά μπορεί να ενδιαφερθούν κάποια ζευγάρια, είτε νεόνυμφα, είτε για μια έτσι πρόταση γάμου στο συγκεκριμένο μέρος. Θα πρέπει να πούμε διάφορες ότι τίποτα πρότικες από αυτά δεν θα γινόταν άμα ο Στέφανος δεν έβγαζε τις φωτογραφίες, οι οποίες ήταν τελικά που κερδίσανε. Δηλαδή, το μπράβο και τα συγχαρητήρια αξίζουν του Στέφανου. Λοιπόν, να τον ρωτήσουμε και εκείνον πώς επέλεξε ακριβώς αυτή την οπτική γωνία που ψηφίστηκε τελικά. Αυτό δεν έχει
εξήγηση αντικειμενική, ας πούμε, από την άποψη ότι με το δικό μου μάτι είχα στα χέρια μου τρία stickers αυτοκόλλητα, οπότε επέλεξα δύο μέρη αντιπροσωπευτικά της πόλης μας, δηλαδή μία με το λιμάνι που θεωρώ ότι είναι γραφικό, την καλή άποψη, και η τρίτη φωτογραφία αφορά την παραλία Φινικόδασος, η οποία βρίσκεται στο Παλέκαστρο, αρκετά κοντά στη Σιτία, και είναι ένα μέρος μοναδικού κάλους, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, με τους Φινίκες και τα γαλάζια νερά. Οπότε ήταν εύκολη η επιλογή. Αυτά, οπότε είμαι αρκετά χαρούμενος που αυτές οι φωτογραφίες κάνουν έτσι μια μεγάλη βόλτα πανελλαδική και ίσως εντάξει, λίγο παραπέρα, με ένα όμορφο μήνυμα. Πολύ ωραία. Στην εποχή μας το έχουμε ανάγκη αυτό, έτσι, ένα τρυφερό μήνυμα. Συγχαρητήρια. Εμείς χαιρόμαστε πολύ και εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι χαίρομαι έτσι και λίγο παραπάνω, γιατί έχω μία καταγωγή από τη γιαγιά μου, από τη Σιτία. Το γνωρίζουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Οπότε ευκαιρία είναι τώρα το καλοκαίρι να επισκεφτείτε τη Σιτία. Να δείτε για ποιο λόγο στηρίσαμε αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ωραία.